Βάζοντας τον κώδικα ποινικής δικονομίας στο άρθρο 282, διαπιστώνουμε ότι αυτό το ευεργέτημα της χρήσης του γεωεντοπισμού δεν μπορούν, κύριε Υπουργέ, με παρακολουθείτε λίγο. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, γιατί μιλάω για την απάντηση που μου δώσατε. Ναι, ένα λεπτό, κάνετε μου τη χάρη. Δεν μπορεί να αυτό το ευεργέτημα να το επωφεληθεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται για ληστεία ή για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Εάν λοιπόν ο κρατούμενος υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο συμβούλιο να περιληφθεί σε αυτή τη διάταξη, τότε ως νόμο αβάσιμο θα απορρίψει το συμβούλιο το αίτημά του, διότι εξαιρείται, το λέει ρητά η διάταξη. Προσέξτε. Λέμε λοιπόν ότι σήμερα εδώ η Βουλή πρέπει νομοθετικά να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, κυρία Πρόεδρε. Είσαστε νομικός και εσείς και καταλαβαίνετε. Επομένως, άλλος τρόπος, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει παρά μόνο να γίνει δεκτή η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή να πάρετε μία νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Σας είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμείς δεν θεωρούμε θέσφατο την τροπολογία μας. Αλλά πρέπει να είναι οπωσδήποτε μια νομοθετική ρύθμιση σε αυτή την κατεύθυνση. Για να πείτε μας λίγο τι προτείνετε για μια και γίνεται. Προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, για να αρθεί το νομοθετικό πρόβλημα που θέτει το άρθρο 282 του κώδικα ποινικής δικονομίας, σήμερα εδώ η Βουλή να νομοθετήσει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπίπτει στις εξαιρέσεις, επομένως ο κρατούμενος ή ο υπόδικος μπορεί να καταθέσει αίτηση, την ουσία της οποίας μπορεί να εξετάσει το Συμβούλιο. Την ουσία. Γιατί διαφορετικά απορρίπτεται ως νομοβάσιμη. Δεν είναι φωτογραφική διάταξη αυτή όμως. Όχι, κυρία Όσο Πρόεδρε. Και αν είναι σοβαρό το θέμα και μακάρι το παιδί. Κυρία Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Δεν είναι. Διότι όπως το έχουμε διατυπώσει, αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών αδειών. Αυτό λέμε εμείς στην τροπολογία. Αν ο Υπουργός θέλει να τη διαμορφώσει διαφορετικά, εμείς είπαμε να θα την ψηφίσουμε, αλλά να λυθεί το πρόβλημα. Για το αποτέλεσμα, λέω, τέλος πάντων, δεν διότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να υποβληθεί τώρα, αύριο, έτοιμα να υπαχθεί και με άματη εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή το έχουμε στη διάθεσή μας, να εφαρμοστεί και για οποιονδήποτε, όχι για το συγκεκριμένο. Προσέξτε, εμείς δεν μιλάμε για γενικός και αφηρημένος, διότι έτσι πρέπει να είναι ο νόμος. Αυτό είναι το άσχημο. Έτσι, ότι θα αφορά και πολλούς άλλους. Εμείς μιλάμε γενικώς. Ο Υπουργός σας τα πει όμως. Στην νομοθετική μας πρόταση δεν εξειδικεύουμε. Μιλάμε γενικώς και αφηρημένως όπως πρέπει να είναι ο νόμος. Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε ή θέλετε αργότερα να το δείτε λίγο? Έχετε να πείτε κάτι εσείς από αυτού, γιατί τα είπατε δηλαδή, αλλά μια και γίνεται. Όχι, εντάξει, απλώς πανέρχονται οι συνάδελφοι. Έχει μια τροποποιητική ο κύριος Πανούσης, μια πρόταση, η οποία θέλει μόνο σκέψη. Δεσμεύομαι δηλαδή να τη μελετήσω, να τη δούμε, για να δω τι αντιεπίδραση έχει στις επιστάμενες διατάξεις και πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, θέλει λίγο σκέψη. Και, κύριε Πανούση, θα τη δούμε. Ναι, κύριε Κοντονή. Ένα, και ο Υπουργός δείχνει την καλή διάθεση και λέει θα το δει. Απλά δεν γίνεται βιαστικά να νομοθετούμε. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και